Και θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο κάποια κοινά προβλήματα και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Βασικά γιατί είναι λίγο δύσκολη η διαχείριση αυτού του περιβάλλοντος και θα το χρησιμοποιήσετε κυρίως μόνο για να συνδέεστε στην εγκατάσταση WordPress. Αν κάτι δεν πάει καλά, ο καλύτερος καλύτερη λύση είναι να ξεκινήσετε από την αρχή και για να γίνει αυτό πρέπει να διαγράψετε τα ίχνη. Άρα λοιπόν, εάν έχετε ένα δευτερεύον υποτομέα, είναι βασικό αυτό... Μπορείτε να τον διαγράψετε, όχι όμως τον κύριο υποτομέα, γιατί μετά θα πρέπει να κάνετε έτοιμα στο παλιό σχολικό δίκτυο για να ξαναγίνει. Έναν δευτερεύον υποτομέα μπορούμε εύκολα να το κάνουμε από εδώ κατάργηση. Ε, οπότε θα διαγράψει όλα τα αρχεία του. Πριν το κάνω αυτό όμως να ανοίξω εδώ τη διαχείριση αρχείων για να δείτε κάτι. Βλέπουμε τα αρχεία του υποτομέα βρίσκονται εδώ, σε ένα φάκελο με το ίδιο όνομα και τα αρχεία του κύριο τομέα βρίσκονται στο φάκελο HTTP Docs. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε, αν χρειαστεί να κάνετε κάποια επέμβαση στα αρχεία, μπορείτε να κάνετε για παράδειγμα κατάργηση διαγραφή ενός αρχείου ή να ανοίξετε αρχείο να το επεξεργαστείτε. Αυτό όμω για πιο προχωρημένους. Τώρα να ξαναγυρίσουμε πώς κάνουμε την διαγραφή ενός υποτομέα. Το ξανατονίζω μόνο για δευτερεύουν υποτομέα. Επιλέγω λοιπόν τον υπο... Υπο... υποτομέα κατάργηση. Έχει λοιπόν καταργηθεί ο δεύτερος υποτομέας και μπορώ να το δω αυτό στη διαχείριση αρχείων. Λογικά, θα πρέπει να έχει εξαφανιστεί όλος ο φάκελος που υπήρχε πριν. Για τον κύριο υποτομέα, αν έχω κάνει εγκατάσταση WordPress, θα πάω λοιπόν στο WordPress από εδώ και θα κάνω αποσύνδεση της εγκατάστασης WordPress. Η εγκατάσταση για τον δεύτερο υποτομέα έχει φύγει, βλέπετε, με την κατάργηση πριν. Θα κάνω αποσύνδεση του WordPress από αυτόν τον κύριο τομέα και θα διαγράψω και τα αρχεία αν δεν έχουν διαγραφεί αυτόματα. Να δούμε λοιπόν στη διαχείριση αρχείων αν έχει μείνει κάποιο ίχνος. Που έχει μείνει βλέπω ότι δεν έχει διαγράψει τα αρχεία που βρίσκονται εδώ μέσα. Άρα θα επιλέξω όλα τα αρχεία στο φάκελο HTTP Docs όχι όμως τον ίδιο φάκελο, προσοχή, έχω επιλέξει όλα αυτά εδώ και θα πατήσω κατάργηση. Και αν θέλω να εξαφανίσω και άλλα ίχνη, να εξαφανίσω και τα πιστοποιητικά που δεν χρειάζομαι πια, εδώ πιστοποιητικά SSL όπως το λέει, να σβήσω αυτό για παράδειγμα το δεύτερο που είχα φτιάξει, κατάργηση. Το κύριο ψηφτικό το αφήνω γιατί μπορεί να το χρειαστώ μελλοντικά για να μην χρειάζομαι να το ξαναδημιουργώ. Και έχω λοιπόν έτσι καθαρίσει τα ίχνη, μπορώ να ξαναρχίσω από την αρχή. Και κάτι άλλο μπορώ να διαγράψω και τις βάσεις δεδομένων που δημιούργησαν οι εφαρμογές. Φυσικά, εάν είμαι σίγουρος ότι δεν χρησιμοποιείται κάποια από αυτές σε κάποιο ιστότοπο, εγώ τώρα γιατί τα διαγράφω όλα είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζομαι κάποια αλλά εάν θέλετε να σβήσετε έναν μόνο ιστότοπο από τους πολλούς καλύτερα να μην το κάνετε αυτό. Αν θέλετε να τα σβήσετε όλα μπορείτε να σβήσετε ελεύθερα τις βάσεις δεδομένων και να σβήσω και αυτήν να... Αυτό το ξαναλέω δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι καλό να γίνει για να καθαρίσω κάθε ίχνος ...από αποτυχημένες προσπάθειες. Και έτσι για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση... ...μπορώ να διαγράψω άφοβα δευτερεύων υποτομής... ...όχι όμως τον κύριο υποτομέα... ...μπορώ όμως να κάνω... ...αν έχει εγκαταστάσεις γοροπρέστη να τις κάνω κατάργηση... ...αποσύνδεση, όχι κατάργηση... ...και μπορώ να καταργώ υποτομής οι οποίοι... Είναι δεύτερη και τρίτη όχι ο πρώτος.